τιμωρήσω. Διαβάζω, θα σε βάλω να μου διαβάσεις τα ποίηματα ενός μεγάλου ποιητή. Να δω ένα ποίημα πώς θα το διαβάσεις. Ο Θεέ μου. Καλά, έχω έρθει σε εκπομπή στην κρατική τηλεόραση. Είναι τα άπαντα του μεγάλου ποιητή Πιπί. Ποιος είναι ο Πιπί? Πραγματικά δεν έχω ιδέα. Το ξέρεις τον Παντελίδη? Πια έχει γίνει πολύ γνωστός, ναι. Είμαι ο μόνος Έλληνας που δεν το ξέρω και θα το γνωρίσω ειλικρινά μέσω σου. Θα μου διαβάσεις ποιήση. Δεν είναι ποιητής πάντως ο άνθρωπος. Όχι μωρέ, λαϊκός τραγουδιστής είναι. Διάβασε το, πώς θα το διάβαζες. Μα πρέπει να το κάνω αυτό. Το κάνεις, είναι μια ακόμα δοκιμασία. Και θα με κοιτάς κιόλας σαν να είμαστε στην κρατική τηλεόραση. Άκου να δεις τώρα τι... Παντελίδη, ξέρετε τον Παντελίδη. Ακούστε λοιπόν τη Δήμητρα να λέει Παντελίδη. Πες τον άλλον και να πάει να... ναι. Γιατί ποτέ του δεν θα δει δυο μάτια ανδρικά να κλαίνε. Πάμε στοίχημα, θα ξαναρθείς. Πάμε στοίχημα, μακριά μου δεν μπορείς. Και αν ρωτάς εσύ, καρδούλα μου, πώς τα περνάω, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Αν δεν νιώθω το αρωμά σου, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Όσον δεν χτυπάει στο στήθος μου, τρελά η καρδιά σου. Εδώ έγινε λίγο έτσι. Υπήρχε μια ατμόσφαιρα λίγο πιο ρομαντική. Πριν φοβήθηκα λίγο. Κι εγώ λίγο. Κι εγώ λίγο, αλλά βλέπω ότι. Την πίεση μόλις διάβασε, θα την ακούσει μελοποιημένη. Α, ναι, βεβαίως. Γιατί εγώ το έχω ακούσει. Δεν νιώθω τ' αρρωμά σου. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Όσο δεν θυμάμαι. Δεν κατάλαβα γιατί. Εντάξει, μια χαρά είναι. Από ό,τι ακούγεται.